Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky απάντησε για το αν αντέχει η ελληνική οικονομία την περίοδο του lockdown. Έχουμε διατηρήσει τα ταμιακά μας διαθέσιμα παρά τη μεγάλη ρευστότητα που δώσαμε στην οικονομία εκεί που ήταν πριν την πανδημία. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε δώσει επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2, 3, 4, έχετε τώρα οι 4 και οι 5, έχουμε δώσει δάνεια τεπίχα εγκυοδοτικά, έχουμε δώσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και το καθεξής. Και όλα αυτά τα έχουμε δώσει χωρίς να πέσουν τα ταμιακά μας διαθέσιμα, γιατί τα έχουμε συμπληρώσει. Μάλιστα. Τι θα πει αυτό? Ότι με τη λελογισμένη χρήση της δημόσιας οικονομίας που μας έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είμαστε σήμερα ως κράτος πανέτοιμοι, ναι, πανέτοιμοι να αντέξουμε και μία πιο παρατεταμένη αναγκαστική καραντίνα και ένα lockdown, και να διατηρήσουμε ζωντανή την οικονομία. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και ένα lockdown για όσο χρειαστεί. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τι θα πει επαόριστο μέχρι Δευτέρα παρουσία? Υπάρχει σήμερα στα ρεπορτάζ, κύριε Υπουργέ, αν δεν έχετε διαβάσει εφημερίδες. Προετοιμάζεστε για το σενάριο η εστίαση να μείνει κλειστή τα Χριστούγεννα, λέω ένα σενάριο? Προετοιμαζόμαστε ως Υπουργείο Ανάπτυξης και προετοιμάζεται το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας ακόμα και για τα πιο δυσμενή σενάρια.